Εκείνο τον καιρό, κοντά στο σταυρό του Ιησού, στεκόταν η μητέρα του, η αδελφή της η Μαρία, γυναίκα του Κλοπά, και η Μαρία η Μαγδαληνή. Ο Ιησούς, όταν είδε τη μητέρα του και τον μαθητή που αγαπούσε να στέκεται πλάι της, λέει στη μητέρα του: «Αυτός τώρα είναι ο γιος σου». Ύστερα λέει στον μαθητή: «Αυτή τώρα είναι η μητέρα σου». Από εκείνη την ώρα, ο μαθητής την πήρε στο σπίτι του. Μετά από αυτό, ο Ιησούς, γνωρίζοντας πως όλα είχαν φτάσει πια στο καθορισμένο τέλος, για να εκπληρωθεί η προφητεία της γραφής, λέει: «Διψώ». Εκεί κοντά βρισκόταν ένα σκεύος γεμάτο ξύδι. Οι στρατιώτες βούτυξαν ένα σφουγγάρι στο ξύδι, το στήριξαν στην άκρη ενός κλαδιού από ίσωπο και το έφεραν στο στόμα του Ιησού. Εκείνος, όταν γεύτηκε το ξύδι, είπε: «Τετέλεστε». Έγειρε το κεφάλι και παρέδωσε το πνεύμα. Ήταν παραμονή του Πάσχα. Και οι Ιουδαίοι δεν ήθελαν να μείνουν τα σώματα των σταυρωμένων πάνω στο σταυρό την ημέρα του Σαββάτου, γιατί η μέρα εκείνη ήταν πολύ μεγάλη γιορτή. Γι' αυτό παρακάλεσαν τον Πιλάτο να διατάξει να σπάσουν τα σκέλη τους και να τους πάρουν από εκεί. Έτσι, οι στρατιώτες ήρθαν και έσπασαν τα σκέλη του πρώτου, έπειτα του άλλου που είχαν σταυρωθεί μαζί με τον Ιησού. Όταν όμως ήρθαν στον Ιησού, δεν του έσπασαν τα σκέλη, γιατί τον βρήκαν ήδη νεκρό. Ένας από τους στρατιώτες του τρύπησε την πλευρά με τη λόγχη και αμέσως βγήκε από την πληγή αίμα και νερό. Αυτός που αναφέρει το γεγονός το είδε με τα μάτια του. Και αυτό που αναφέρει είναι αληθινό. Ξέρει και ο ίδιος πως λέει την αλήθεια, ώστε κι εσείς να το πιστέψετε. Με αυτά που έγιναν, εκπληρώθηκε ο λόγος της γραφής: «Κανένα κοκαλό του δεν θα συντριφθεί». Και ένας άλλος λόγος της γραφής λέει: «Θα στρέψουν τα μάτια τους σε εκείνον που τον κέτησαν με τη λόγχη».